Καλησπέρα σε όλους για ακόμη μια φορά. Ονομάζομαι Καρυπίδης Βασίλειος. Σήμερα έχουμε μαζί μας την Αφροδίτη Λατινοπούλου, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο κατευθείαν στην Αφροδίτη. Αφροδίτη, θα ήθελα να πεις στον κόσμο μερικά πράγματα για σένα και πώς προέκυψε η ενασχόληση με την πολιτική. Καλησπέρα, Βασίλη. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σου και καλησπέρα και σε όσους μας παρακολουθούν. Η ενασχόληση με την πολιτική δεν ξεκίνησε μία μέρα. Ήταν κάτι το οποίο με απασχολούσε από μικρή. Βέβαια, αυτό το οποίο αξίζει να τονίσω είναι το σημείο στο οποίο αποφάσισα να μπω πολύ πιο ενεργά πλέον στην πολιτική και αυτό ήταν μετά το δημοψήφισμα του 2015, όπου είδαμε ότι η χώρα μας πάει προς καταστροφή. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο με προβλημάτισε και έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ ενεργά. Μην ξεχνάμε όμως ότι όλα γύρω μας είναι πολιτική και ο κάθε πολίτης που ζει σε μια χώρα και είναι μέρος του κοινωνικού συνόλου οφείλει να ασχολείται, είτε να δραστηριοποιείται ενεργά, αλλά σίγουρα και να ψηφίζει συμμετέχοντας στην πολιτική ζωή του τόπου του. Εγώ σε αυτό το κανάλι έχω καλέσει πάρα πολλές φορές και τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, έχουν έρθει και άλλα άτομα. Ήθελα να πω ότι έκανες μία προσπάθεια στις προηγούμενες εκλογές, όπου πήρες νομίζω κοντά στο μισό της εκατό, μισό της εκατό. Βλέπω ότι σαν ένα κόμμα το οποίο είχε μικρή παρουσία χρονικά, κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό ποσοστό στις εκλογές. Μερικά λόγια για αυτή την προσπάθεια και ποιος είναι ο στόχος σου για τις ευρωεκλογές. Η αλήθεια είναι, Βασίλη, πως ήταν μόλις ένας μήνας αυτός ο οποίος χρειάστηκε για να κατέβουμε στις ευρωεκλογές. Άρα ήταν πολύ λίγο το χρονικό διάστημα, όπως καταλαβαίνεις, όταν είχαμε να ανταγωνιστούμε κόμματα τα οποία είναι δεκαετίες εκεί που βρίσκονται. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό πρώτον δείχνει ότι ο κόσμος θέλει ένα σοβαρό κόμμα, ένα κόμμα με αξίες, με ιδανικά και με στελέχη τα οποία πιστεύουν πραγματικά αυτά τα οποία λένε και δεν αλλάζουν γνώμη αναλόγως στις συνθήκες. Επίσης, φυσικά έπαιξαν ρόλο και τα στελέχη, τα οποία σήμερα είναι πολύ περισσότερα, είναι πολύ αξιόλογα. Καλό και τον κόσμο να μπει και να δει τα πρώτα στελέχη που έχουν ανακοινωθεί στο site μας, στο φωνηλογικής.gr, τους τομεάρχες μας. Και είμαι πολύ περήφανη για όλα αυτά τα οποία πετύχαμε, παρά το κόψιμο από τον Άρειο Πάγο. Και το μόνο βέβαιο είναι ότι συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατοί, με ακόμα περισσότερο κόσμο στο πλευρό μας και αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε. Μην ξεχνάμε πως και στην Ευρώπη βλέπουμε τα συντηρητικά κόμματα να αυξάνουν τα ποσοστά τους. Αυτό είναι ελπιδοφόρο και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και στην Ελλάδα θα ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο σε ευρωεκλογές του 2024. Εμείς προετοιμαζόμαστε κανονικά για τις εκλογές του Ιουνίου του 2024. Θέλουμε να μπούμε στο Ευρωκοινοβούλιο, θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά τα οποία απασχολούν τον Έλληνα και την Ελληνίδα και θα το κάνουμε. Πριν πάμε στα πολιτικά, πριν πάμε στις θέσεις του κόμματος, θα ήθελα να σε κάνω μία ερώτηση, όπου πιστεύω ότι αρκετός κόσμος θα την έχει. Πώς βιοπορίζεσαι, τι κάνεις, με τι ασχολείσαι εσύ ως Αφροδίτη και κατά συνέχεια το κόμμα από πού βρίσκει η χρηματοδότηση. Γενικά οι εκλογές απαιτούν πάρα πολλά χρήματα πέραν των στελεχών και της οργάνωσης. Θα θέλαμε να μας δώσεις μερικά στοιχεία σε αυτό το κομμάτι και πιστεύω ότι πολλοί κόσμος έχει αυτή την απορία. Καταρχάς, βιοπορίζομαι από τα 18, από τότε που τελείωσα την τρίτη ηλικίου. Εργάζομαι, εργάστηκα ως προπονήτρια, εργάστηκα σε ραδιοφωνικό σταθμό. Έχω κάνει αρκετά πράγματα στη ζωή μου σήμερα. Έχω κάνει την άσκησή μου ως δικηγόρος, τελείωσα το πανεπιστήμιο. Γενικότερα, ζούμε σε μια δύσκολη εποχή. Είσαι νέος και ξέρεις πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι ένας νέος να ανταπεξέλθει στις οικονομικές ανάγκες του 2023. Οπότε προφανώς και υπάρχει εργασία, προφανώς και το κάνω χρόνια αυτό. Έχω συνεργαστεί και μάλλον έχω προπονήσει πάρα πολλά παιδάκια, τα οποία ακόμα και σήμερα είμαστε σε επικοινωνία και σε επαφή στη Θεσσαλονίκη. Τώρα όσον αφορά το ζήτημα του κόμματος, κοιτάξτε, όπως κάθε κόμμα, έτσι και εμείς έχουμε τα στελέχη μας, τα οποία βοηθούν οικονομικά το κόμμα και τα μέλη και τα στελέχη και οι υποψήφοι. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, διότι όλοι μαζί είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, οι οποίοι παλεύουμε και αγωνιζόμαστε για ένα κοινό σκοπό, ένα όραμα το οποίο υπηρετούμε. Και είναι συνδυασμός χορηγιών και προσωπικής εργασίας. Οπότε όλο αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο, δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο άλλωστε. Μάλιστα. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση την οποία έχω είναι ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας σήμερα. Σίγουρα θα ξεκινήσω και θα πω τρία προβλήματα, τα οποία είναι τα πιο σημαντικά σήμερα, και αυτά είναι το θέμα της οικονομίας,
που απασχολεί όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες του 2023, είναι το λαθρομεταναστευτικό, που είναι ζήτημα ασφάλειας και είναι και τα ζητήματα της ασφάλειάς μας γενικότερα όσον αφορά τον νόμο και την τάξη και την αύξηση της εγκληματικότητας. Επίσης, η υπογεννητικότητα, το δημογραφικό μας δηλαδή, είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς βλέπουμε ότι κανένα κόμμα δεν το αναλύει σε βάθος και δεν προτείνει ουσιαστικές λύσεις. Άρα αυτά τα τρία ζητήματα νομίζω ότι είναι τα πιο σημαντικά και το βιώνω και εγώ και το βιώνουν και τα άτομα της γενιάς μας και το βιώνουν οι περισσότεροι Έλληνες και Ελληνίδες. Οπότε και εμείς ως Φωνή Λογικής είμαστε προσανατολισμένοι σε αυτές τις κατευθύνσεις. Το πρόγραμμά μας λοιπόν έχει σαφέστατες λύσεις και κοστολογημένες προτάσεις σχετικά με αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τον Έλληνα και την Ελληνίδα. Ας τα πιάσουμε λοιπόν ένα-ένα. Ποια είναι η Βέβαια. θέση της Φωνής Λογικής στο οικονομικό πρόγραμμα, να το πούμε έτσι με λίγα λόγια. Κοιτάξτε, η οικονομία είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα το οποίο απασχολεί χρόνια τώρα, όχι μόνο σήμερα την Ελλάδα. Βέβαια, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θυμάστε πολύ καλά και θυμόμαστε όλοι μας, ότι όταν ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και κυβέρνησε, μιλούσε για μια φιλελεύθερη οικονομική πολιτική. Αυτό δυστυχώς δεν το είδαμε στη χώρα μας να εφαρμόζεται. Ίσα-ίσα είδαμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία μοιράζει αβέρτα επιδόματα, κυρίως στους νέους, επιδόματα της ζητιανιάς ουσιαστικά. Μια Νέα Δημοκρατία η οποία κάνει σωριδών απευθείας αναθέσεις, μια Νέα Δημοκρατία σχήμα και σε κάθε περίπτωση μια Νέα Δημοκρατία που σε τίποτα δεν θυμίζει μια φιλελεύθερη οικονομικά κυβέρνηση, όπως έλεγαν ότι είναι. Αυτή τη στιγμή όμως, εμείς πρέπει να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό κάνουμε. Εκεί πάντα πηγαίνουμε με μια συγκεκριμένη οργάνωση και θέλουμε να υλοποιήσουμε κάποιες θέσεις προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή τι θέλει ο κόσμος? Ο κόσμος θέλει αξιοπρέπεια. Να μπορεί να έχει χρήματα, να μεγαλώνει την οικογένειά του με όλα τα απαραίτητα αγαθά, να μπορούν οι νέοι να κάνουν οικογένεια, να έχουν μια αξιοπρεπή δουλειά και έναν αξιοπρεπή μισθό. Χωρίς να πληρώνουν την υψηλότερη τιμή βενζίνη στην Ευρώπη, το υψηλότερο ίντερνετ, το υψηλότερο ρεύμα, την υψηλότερη τιμή στα καύσιμα. Αυτό λοιπόν για να γίνει θέλουμε σίγουρα λιγότερους φόρους. Όπως επίσης θέλουμε και μικρότερο κράτος. Εμείς λοιπόν ως Φωνή Λογικής λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα απλό φορολογικό σύστημα και μια απλή και κατανοητή οικονομική νομοθεσία. Και το φορολογικό σύστημα, να τονίσω αυτό το σημείο, Βασίλειο, ότι πρέπει να είναι σταθερό. Δεν μπορεί δηλαδή ο κάθε Έλληνας, ο κάθε ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος κάνει την επιχείρησή του, να φοβάται αν αύριο ξαφνικά έρθει άλλος ένας έκτακτος φόρος και τον στραγγίξει. Άρα λοιπόν για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε ένα σύστημα ενιαίου φορολογικού συντελεστή, flat tax 15%, με υπολογισμό εσόδων και εξόδων. Πρέπει να δοθούν επίσης κίνητρα στους πολίτες να ζητούν απόδειξη. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα έξοδά τους θα μπαίνουν στο αφορολόγητο, θα εκπίπτουν δηλαδή. Με αυτόν τον τρόπο ο κάθε πολίτης θα ζητάει απόδειξη. Πολύ απλά γιατί το συμφέρει. Σήμερα δεν το κάνουν πάρα πολύ. Γιατί πρώτον δεν υπάρχει κάποιο άμεσο όφελος και γνωρίζουν πολύ καλά επίσης πως οι επαγγελματίες θα τους κάνουν μια καλύτερη τιμή χωρίς απόδειξη. Το ξέρεις και το ξέρω. Επίσης, όσον αφορά τη φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή για να μπορέσουμε να την πατάξουμε πρέπει να γίνουν στοχευμένες κινήσεις. Δεν γίνεται τσουβάλιασμα όπως κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση με μια πρόχειρη λύση της τελευταίας στιγμής. Αυτή τη στιγμή ακολουθεί μια τακτική, την προκρούστια θα λέγαμε τακτική η Νέα Δημοκρατία και τους τσουβαλιάζει όλους μαζί. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ναι, γνωρίζουμε ότι αρκετοί φοροδιαφεύγουν και πολλοί ίσως. Όμως, για να μπορέσουμε να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή, θα πρέπει να γίνουν στοχευμένοι έλεγχοι με ηλεκτρονικά μέσα και να γίνεται υπολογισμός μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και εσόδων. Άρα αυτό, αν γίνει, θα μπορέσουμε έτσι να βρούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι φοροδιαφεύγουν και να πληρώσουν και φυσικά να κλείσουν και οι επιχειρήσεις τους. Επίσης, θα πρέπει να γίνει μια σταδιακή έως κατάργηση της προκαταβολής φόρου, ενός φόρου ο οποίος είναι παγκόσμια πατέντα, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, και είναι τελείως παράνομος. Για να μην μιλήσουμε για τα καθημερινά μας έξοδα, που θα πρέπει κάποια βασικά αγαθά, όπως έχουν εφαρμόσει άλλες χώρες, να έχουν μηδενικό ΦΠΑ. Να μην μιλήσουμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, ο οποίος είναι παράνομος και πρέπει επιτέλους να καταργηθεί. Όλα αυτά λοιπόν είναι κάποιες από τις προτάσεις μας όσον αφορά το οικονομικό μας πρόγραμμα και αφορούν όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και κυρίως τη νέα γενιά που βγαίνει στην αγορά εργασίας και θα πρέπει να νιώθει μια ασφάλεια και μια σιγουριά ότι θα έχει έναν αξιοπρεπή μισθό και ότι τα αγαθά τα οποία αγοράζει θα της κοστίζουν περισσότερο από αυτά τα οποία εισπράττει κάθε μήνα.
Πριν πάμε στο μεταναστευτικό, θα ήθελα να πω ότι το πρόβλημα το οποίο βλέπω γενικά στα κόμματα, ας το πούμε, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας ή γενικά στα δεξιά κόμματα, είναι η έλλειψη οικονομικού σχεδιασμού, οικονομικού προγράμματος. Τα περισσότερα κόμματα, κάποιοι τον λένε πατριωτικό χώρο ουσιαστικά, εστιάζουν περισσότερο στα εθνικά θέματα, παραλείποντας βέβαια το οικονομικό, που για μένα είναι μάλλον και το πιο σημαντικό, ο πιο σημαντικός παράγοντας, όπου κάποιος θα καθορίσει την ψήφο του. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα σίγουρα θα πρέπει να αναλυθεί περισσότερο, να δεν ξέρω στο site ή οπουδήποτε αναζητήσει κάποιες Υπάρχει και στο πληροφορίες, site μας, στο ναι, να Πανελλήνιο μπορέσει Εκκλησιαστικά. να το βρει με περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά γενικά πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι. Πάμε τώρα λοιπόν στο μεταναστευτικό. Εκεί διαφέρουμε με τα υπόλοιπα κόμματα. Το ότι εμείς έχουμε θέση στο οικονομικό πρόγραμμα και δεν είναι θέσεις χωρίς να γνωρίζουμε γιατί τις λέμε. Ξέρουμε ποιο θα είναι το όφελος που θα έχει ο Έλληνας και η Ελληνίδα με αυτό το οικονομικό πρόγραμμα. Λέμε ξεκάθαρα ότι είμαστε φιλελεύθεροι οικονομικά. Δεν το κρύβουμε αυτό και ούτε πρόκειται να το αλλάξουμε ξαφνικά και να αρχίσουμε να ακολουθούμε σοσιαλιστικές πολιτικές. Γνωρίζουμε ότι τα επιδόματα εγκληματοποιούν τη νέα γενιά. Γνωρίζουμε ποιες είναι οι παθογένειες της οικονομίας, αλλά το κυριότερο, ως Έλληνες πολίτες, πληρώνουμε τους φόρους μας και θέλουμε και απαιτούμε οι φόροι μας να έχουν ανταποδοτικότητα. Αυτό το οποίο δεν γίνεται σήμερα. Άρα λοιπόν, μέσα σε Βέβαια. όλα αυτά τα πλαίσια, θέλουμε να εφαρμοστούν απλά πράγματα, γιατί αυτά τα οποία συζητάμε είναι αυτονόητα σε άλλες χώρες. Δυστυχώς σε εμάς δεν είναι και ξέρουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε και επενδυτές, στους οποίους τους θέλουμε πάρα πολύ, γιατί θέλουμε να έχουμε μια ανταγωνιστική οικονομία. Με αφορμή λοιπόν και την συζήτηση για το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό, θα ήθελα το σχόλιο σου πάνω σε αυτό και στη συνέχεια και τις θέσεις του προγράμματος στο κομμάτι της πάταξης της λαθρομετανάστευσης. Να συζητήσουμε για το λαθρομεταναστευτικό με τη Νέα Δημοκρατία είναι έγκλημα. Από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε. Από τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Γεωργιάδη, που πριν λίγα χρόνια μας έλεγαν για κλειστά κέντρα και ότι θα απελαθούν όλοι οι λαθρομετανάστες από τη χώρα. Που για τον κύριο Βορύδη ήταν αυτό κόκκινη κάρτα, για τον κύριο Γεωργιάδη έβγαινε έξαλλος στα κανάλια και το είχε σημαία. Και σήμερα έρχεται η ίδια Νέα Δημοκρατία, με τα ίδια στελέχη, με τους ίδιους υπουργούς. Και πάνε να ψηφίσουν μια τροπολογία έγκλημα για την Ελλάδα. Δηλαδή, οι παράνομοι, όσοι έχουν εισβάλει παράνομα στη χώρα μας, θα τους νομιμοποιήσουμε και από πάνω. Και δεν θα τους νομιμοποιήσουμε απλώς, αλλά θα πάρουν χαρτιά και οι οικογένειές τους, όλα τα μέλη της οικογένειάς τους, και φυσικά θα έχουν δημόσια νοσηλεία, θα έχουν όλα τα επιδόματα τα οποία τα στερούμαστε εμείς από τους φόρους μας, και σε λίγα χρόνια αυτοί θα ψηφίζουν. Τα σοβαρά κράτη κάνουν διακρατικές συμφωνίες όταν χρειάζονται εργατικά χέρια. Δεν είναι ούτε απάντηση ούτε λύση το ότι επειδή χρειάζεται η Ελλάδα εργατικά χέρια, νομιμοποιούμε τους παράνομους και τους λαθρομετανάστες. Και μην ξεχνάμε ότι υπήρξε πριν από αυτό μια ακόμη τραγική συμφωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γερμανία, πριν από λίγο καιρό, όταν μετέβη εκεί εν ώψη των μεταναστευτικών ροών που θα προκύψουν από την Παλαιστίνη και συμφώνησε το εξής τραγικό για τη χώρα μας. Ότι όσοι έρχονται εδώ πλέον θα μένουν στη χώρα μας. Κάποτε η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε ότι μη σκάτε, μη φοβάστε. Όσοι έρχονται στην Ελλάδα έρχονται για να φύγουν. Έλα όμως τώρα τελικά που δεν θα φύγουν και θα μείνουν εδώ. Γιατί στην Γερμανία το AfD το γνωρίζει πολύ καλά πώς ανεβάζει τα ποσοστά του. Και πλέον οι Γερμανοί έχουν αρχίσει και ξεσηκώνονται. Και εμείς δηλαδή θα κάνουμε το χατήρι στη Γερμανία να γίνουμε αποθήκη λαθρομεταναστών, επειδή η Γερμανία πλέον αποφάσισε ότι δεν θέλει άλλους. Αυτό είναι μια συμφωνία συμφέρουσα για τη χώρα μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έκανε για ποιο λόγο. Μας ωφελεί κάπου το να κρατήσουμε όλους αυτούς εδώ στη χώρα μας, τους Ισλαμιστές. Και ποια θα έπρεπε να είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε σε αυτή την περίπτωση? Καταρχάς υπάρχουν δύο διαφορετικές διαδικασίες. Άλλο το ότι έχουμε ροές στη χώρα μας, αυτό θέλει μια αντιμετώπιση την οποία θα αναλύσω και να αναλύσουμε πολύ σύντομα τι κάνουν οι σοβαρές χώρες όταν υπάρχει ζήτημα για τα εργατικά χέρια. Γίνονται διακρατικές συμφωνίες, όπως έχουν κάνει και άλλα κράτη, με χώρες οι οποίες δεν είναι ούτε φιλικά προσκύμενες στην Τουρκία, όπως είναι το Πακιστάν, για παράδειγμα. Υπάρχουν χώρες όπως η Ινδία, για παράδειγμα, αλλά και άλλες χώρες που μπορούμε να φέρουμε από εκεί εργατικά χέρια, νόμιμα, με τα χαρτιά τους, με συμβάσεις συγκεκριμένου χρόνου, δηλαδή 6 μήνες, 7 μήνες, 8 μήνες,
να έρχονται αυτοί να εργάζονται νόμιμα με τα χαρτιά τους, όλα πεντακάθαρα, και όταν τελειώνει η εργασία τους, επιστρέφουν πίσω στη χώρα τους. Αυτό κάνουν τα σοβαρά κράτη. Δεν βρίσκουν μια λύση του ποδαριού, που τελικά επειδή μας έχουν μπει μέσα οι παράνομοι μετανάστες στη χώρα μας, τους νομιμοποιούμε και από πάνω εις βάρος των Ελλήνων. Και από πού και ως πού, σε αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι τόσο σημαντικό, θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέμα κομματικής πειθαρχίας. Αυτό από πού προέκυψε? Δεν μπορεί ο κάθε υπουργός να ψηφίσει κάτι το οποίο ενδεχομένως να διαφωνεί? Άρα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια κατάσταση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αυτή τη στιγμή προφανώς κάποιους δεν τους αρέσει. Είδαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά. Αλλά από την άλλη, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία και πλέον δείχνει ξεκάθαρα, χωρίς να φοβάται, το πραγματικό της πρόσωπο. Άρα λοιπόν, για τα εργατικά χέρια δεν υπάρχει δικαιολογία. Μην ακούμε τώρα ότι δεν έχουμε εργατικά χέρια. Υπάρχουν εργατικά χέρια και μπορούμε να τα φέρουμε με σωστές διακρατικές συμφωνίες. Ωραία. Στο λαθρομεταναστευτικό λοιπόν, και εκεί υπάρχουν σοβαρές προτάσεις και θέσεις, όπως η δρακόντια φύλαξη των συνόρων, η οποία πρέπει να γίνει ακόμα και σήμερα. Για αυτούς οι, μιλάμε... οι οποίοι είναι ήδη εδώ πέρα, μιλάμε δηλαδή για εκατοντάδες χιλιάδες, οι οποίοι όσοι είναι εδώ σίγουρα πέρα, μέσα στη χώρα. Όσοι είναι εδώ πέρα, θα πρέπει να καταγραφούν και να καταμετρηθούν. Κάτι το οποίο χρόνια τώρα το ζητάμε από τη Νέα Δημοκρατία να το κάνει και δεν μας έχει δώσει ακόμα σαφή αριθμό του πόσοι είναι στο εσωτερικό της χώρας μας. Εκτός αν γνωρίζεις κάτι και ξέρεις τον αριθμό και δεν τον ξέρω εγώ. Υπάρχει αριθμός? Κανείς δεν το γνωρίζει. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο και το βασικότερο. Αυτοί λοιπόν που βρίσκονται μέσα στη χώρα μας θα πρέπει να γίνει επανεξέταση του κατά πόσους και σε ποιους έχει δοθεί νόμιμα η άδεια ασύλου. Σε όσους δεν έχει δοθεί, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για να πάρει κάποιος άδεια ασύλου και θα πρέπει να είναι η τελευταία ασφαλής χώρα αυτή στην οποία μετέβη, και αυτή ήταν η Τουρκία, άρα οι περισσότεροι έρχονται εδώ παράνομα στη χώρα μας και να είναι και από εμπόλεμη χώρα και πολλές άλλες προϋποθέσεις. Αυτό το άσυλο θα έρθει και θα μεταφερθούν σε κλειστά κέντρα που μπορούν να γίνουν σε Γιάρο και Μακρόνισο, και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει η διαδικασία απέλασής τους. Στο μεταξύ θα εισηγηθούμε και πρέπει επιτέλους να γίνει τα κέντρα κράτησης να βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκών συνόρων και σίγουρα εκτός της Ελλάδας. Όπως έκανε τώρα η Ιταλίδα, η Πρωθυπουργό, τη Μελώνη, με τον Έντι Ράμα στην Αλβανία, όπου θα τους στέλνει εκεί. Όπως έχουν κάνει άλλες χώρες αντίστοιχες συμφωνίες, όπως με τη Ρουάντα. Μπήκαν ως εισβολείς αυτοί οι άνθρωποι στη χώρα μας. Τελείωσε η συζήτηση. Ούτε νομιμοποίησεις, ούτε χαρτιά, ούτε αφημί, ούτε άμκα, ούτε τίποτα. Και το κάτω-κάτω, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με το Ισλάμ. Η δημοκρατία μας, οι θεσμοί μας και οι αξίες μας δεν έχουν σε τίποτα να μοιάξουν με το Ισλάμ και δεν μπορεί το Ισλάμ το ίδιο να ενσωματωθεί. Μία θρησκεία, ένας πολιτισμός, μία κουλτούρα που σκοτώνει, βιάζει, ασελγεί σε ανήλικα παιδιά στο όνομα του Αλλάχ τους, γιατί το λέει ο νόμος, το λέει το Κοράνι τους, δεν μπορεί να ενσωματωθεί σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Και αυτό το βλέπει ακόμα και ο τυφλός. Ωραία. Πάμε λοιπόν και στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι το δημογραφικό. Ακριβώς αυτή την απάντηση περίμενα όταν ρώτησα ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, διότι το δημογραφικό είναι πρόβλημα το οποίο δεν μπορείς να το λύσεις άμεσα, δεν μπορείς να κάνεις μια επέμβαση σήμερα και να έχεις αύριο μια λύση στο πρόβλημα, και απαιτεί σίγουρα σχεδιασμό αρκετά χρόνια στο μέλλον, δηλαδή θα το οργανώσεις τώρα έτσι ώστε να λυθεί τα επόμενα χρόνια. Τι πιστεύεις ότι θα πρέπει να κάνει η χώρα μας για την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος? Θα το βρούμε μπροστά μας σε λίγα χρόνια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε περισσότερους θανάτους και από τις γεννήσεις. Αλλά αυτό συμβαίνει, και πολύ στενάχωρο είναι ότι συμβαίνει σε πάρα πολλές περιοχές της επαρχίας της Ελλάδος. Αλλά σίγουρα είναι ένα ζήτημα το οποίο χρειάζεται από σήμερα κιόλας αλλαγή στρατηγικής, μια συγκεκριμένη στρατηγική, έτσι ώστε να δούμε τα αποτελέσματα τουλάχιστον μέσα στην επόμενη δεκαετία. Το δημογραφικό λοιπόν για εμάς είναι πολύ σημαντικό, διότι και η οικονομία και το λαθρομεταναστευτικό πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά αν δεν γεννιούνται Ελληνόπουλοι, όπως καταλαβαίνεις, ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα συντηρήσουν τη χώρα όταν εμείς θα φύγουμε από αυτή τη ζωή? Άρα, οι θέσεις για αυτό η πολιτική μας, μάλλον, και οι προγραμματικές μας θέσεις μιμούνται και ακολουθούν τα χνάρια της Ουγγαρίας, η οποία έλυσε αυτό το πρόβλημα με οικονομικά κίνητρα, αλλά και με κοινωνική υποστήριξη η οποία χρειάστηκε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν καμία γυναίκα δεν νιώθει ασφαλής να κάνει οικογένεια, όπως και κανένας άντρας ενδεχομένως. Και οι νέοι που αγαπούν ο ένας τον άλλον και θέλουν να προχωρήσουν στη δημιουργία της οικογένειας, ξέρουν ότι αυτό οικονομικά δεν μπορούν να το σηκώσουμε με τις τιμές στα ύψη και με τους μισθούς στον πάτο.
Άρα, εμείς λέμε ότι θα πρέπει να δοθούν οικονομικά κίνητρα, θα πρέπει να δίνεται ένα επίδομα εφάπαξ 2.000 ευρώ σε κάθε νέα γέννηση και φυσικά πάρα πολλές άλλες προϋποθέσεις οι οποίες υπάρχουν, όπως δηλαδή το ότι θα πρέπει να δίνεται σε οικογένειες με παιδιά πάνω από 2-300 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί έως την ενηλικίωσή του, μετά από 4 παιδιά αφορολόγητο διαβίου για τη μητέρα, οικονομική υποστήριξη και για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά και θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, και κοινωνική υποστήριξη όσον αφορά και την σωματική γονιμοποίηση, η οποία θα πρέπει να γίνεται δωρεάν. Γιατί είναι ένα βάρος οικονομικό το οποίο πολλές οικογένειες δεν μπορούν να το σηκώσουν. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, και με πολλά άλλα μέτρα τα οποία μπορούν να τα βρει κάποιο και στο fondlogikis.gr, θα μπορέσουμε να δώσουμε μία ανάσα και μία σιγουριά στου νέου να μπορέσουν να κάνουν τη δική του οικογένεια. Επίση, ένα άλλο σημαντικό μέτρο είναι τα χαμηλότοκα δάνεια για οικογενειακή στέγη σε ζευγάρια τα οποία έχουν ήδη ένα παιδί τουλάχιστον. Με όλα αυτά, λοιπόν, κάθε νέο, αλλά και μεγαλύτερο, θα νιώσει μία ασφάλεια για να μπορέσει να κάνει τη δική του οικογένεια. Δεν είναι το δημογραφικό ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το παραμελήσουμε, και σίγουρα λυπάμαι και ντρέπουμε πάρα πολύ που οι αρμόδιοι υπουργοί και γραμματείς, αντί να ασχολούνται με το σημαντικό αυτό ζήτημα του δημογραφικού και το πώς θα μπορέσει ο Έλληνας και η Ελληνίδα να κάνει οικογένεια, το μόνο που τους απασχολεί, όπως την κυρία Σιρεγγέλα, την κυρία Ζαχαράκη, αλλά και κάποιες άλλες εκεί στη Νέα Δημοκρατία, είναι να ασχολούνται συνεχώς με μία συγκεκριμένη ατζέντα. Την ατζέντα των ΛΟΑΤΚΙ. Πώς θα είναι, καν θα υιοθετήσουν τα ΛΟΑΤΚΙ, πώς θα παντρευτούν τα ΛΟΑΤΚΙ, ατζέντες όπως το ΜΜΤΟΥ και πολλά άλλα. Ναι, υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα ενδεχομένως για κάποιους, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν θα υπάρχει Ελλάδα σε κάποιες δεκαετίες από σήμερα. Και ειδικά μια Ελλάδα η οποία συνεχώς μουσουλμανοποιείται. Αλλά αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, αυτά είναι τα στελέχη της. Εδώ έφτασε, είδα χθες, νομίζω το έχεις, θα το έχεις δει και εσύ σίγουρα, ότι μέχρι και ο Ιάσονας. Ο Ιάσονας έλεγε κολοτούμπα τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή, Ναι. σε τι φτάσαμε, σε ποιο σημείο έχουμε φτάσαμε, να το λέει ο Ιάσονας κολοτούμπα και να έχει και δίκιο. Ντροπή, λίγη ντροπή. Ωραία, θέλω τώρα με κάποια πιο γρήγορα σχόλια. Ποια είναι η γνώμη σου για τον γάμο και την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια? Βασίλη, η θέση προσωπική μου αλλά και η θέση της Φωνής Λογικής είναι ξεκάθαρη. Για μας πάνω απ' όλα είναι τα δικαιώματα των παιδιών. Γι' αυτό και λέμε κάτω τα χέρια από τα παιδιά. Έχουν το σύμφωνο συμβίωσης και μια χαρά είναι. Ο καθένας μπορεί να είναι ομοφυλόφιλος, να κάνει ό,τι θέλει, να ζει τη ζωή του όπως τη θέλει και όπως του αρέσει. Αλλά τα παιδιά είναι ένα άλλο ζήτημα. Και τα παιδιά δεν πρέπει να μπαίνουν σε τέτοιες συζητήσεις, ούτε σε τέτοιες διαδικασίες. Και επειδή ο γάμος, ο πολιτικός γάμος των ομόφυλων θα φέρει και τεκνοθεσία, θα φέρει και υιοθεσία, και εμείς αυτό δεν το θέλουμε, γιατί ακριβώς πάνω απ' όλα βάζουμε τα δικαιώματα των παιδιών, και επειδή δεν θέλουμε η γυναίκα να γίνει ενοικιαζόμενη μήτρα, γιατί αυτό θα γίνει μόλις αυτό ψηφιστεί, λέμε ένα ξεκάθαρο και πεντακάθαρο όχι. Ούτε στο γάμο, ούτε στην υιοθεσία. Μπορούν να έχουν το σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο τους καλύπτει απόλυτα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα με αυτό, και φυσικά όποιος θέλει να κάνει παιδιά και αγαπάει τα παιδιά, μπορεί να τα κάνει με τον βιολογικό τρόπο που ορίζει η φύση. Ποια είναι η γνώμη σου για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ πως τα τελευταία χρόνια έχει χάσει τελείως τον δρόμο της και την πορεία της. Δηλαδή, μια Ευρώπη η οποία υποτίθεται ότι ήταν μια ένωση κρατών προκειμένου να διαφυλάξουν την πολιτισμική κληρονομιά, την οικονομική ανεξαρτησία τους, αλλά και πολλά άλλα σημεία της ταυτότητάς τους. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, η οποία άγεται και φέρεται από την εκάστοτε ατζέντα. Έχει αφήσει την Ευρώπη σε μια τραγική οικονομική κατάσταση. Ασχολείται υπερβολικά πολύ με μια κλιματική αλλαγή και με μια επιβολή στα χάρτινα καλαμάκια και όχι πλαστικά καλαμάκια και μια ατζέντα η οποία δεν απασχολεί ιδιαίτερα τον καθένα. Έχουμε πολύ σημαντικότερα ζητήματα. Μια Ευρώπη των Gay Pride. Μια Ευρώπη όπου είναι εξαρτώμενη ενεργειακά και δεν κατάφερε τόσα χρόνια να μπορέσει να αυτονομηθεί σε αυτόν τον τομέα. Μια Ευρώπη τέλος πάντων που δεν την εμπιστευόμαστε πλέον. Και μια Ευρώπη, το σημαντικότερο, που ξεκίνησε από τη Γερμανία της κυρίας Μέρκελ, και άνοιξε τα σύνορα για να μπει το Ισλάμ μέσα στο σπίτι μας. Ως Ελλάδα της χρωστάμε πολλά, αλλά πλέον η άλωσή της από τους λαθρομετανάστες νομίζω ότι έχει αλλοιώσει κατά πολύ τη φυσιογνωμία της. Τι επιδιώκει να κάνει η Φωνή Λογικής αν εκλεγεί στις ευρωεκλογές? Ποιος είναι ο στόχος ουσιαστικά? Η Φωνή Λογικής θα εκλεγεί στις ευρωεκλογές.
Και είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, γιατί έχουμε στο πλευρό μας όλους τους Έλληνες οι οποίοι θέλουν οργάνωση, νοικοκύρεμα του κράτους και δεν ανέχονται πλέον τους λαθρομετανάστες, την ισλαμοποίηση, τη μουσουλμανοποίηση, οικονομική τη φτωχοποίηση της χώρας μας και πολλά άλλα ζητήματα που από καθημερινά μας απασχολούν. Αυτό το οποίο θέλουμε και αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε και αυτά τα οποία δεν ακούγονται στην Ελλάδα να ακουστούν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να καταλάβει η Ευρώπη, όπως το έχει ακούσει και από άλλες χώρες, από την Ουγγαρία του Ορμπάν, από την Ιταλία της Μελόνι, από τη Γαλλία της Λεπέν που έρχεται, από τον Βίλντερ στην Ολλανδία, να πούμε και εμείς μέσα σε αυτήν την ομάδα των συντηρητικών φωνών, των φωνών οι οποίες πιστεύουν στις αξίες και στα ιδανικά του κάθε έθνους, και να μιλήσουμε για αυτά τα οποία απασχολούν πραγματικά τον Έλληνο, με επιχειρήματα, και να μπορέσουμε να δείξουμε ότι είμαστε εδώ και ήρθαμε για να μείνουμε. Γιατί αυτό χρειάζεται ο Έλληνας αυτή τη στιγμή. Μία ασφάλεια και μία φωνή που να ξέρει ότι δεν θα σβήσει και θα μιλάει πάντα τη γλώσσα της αλήθειας. Αφροδίτη, χάρηκα πραγματικά που ήρθες εδώ στο κανάλι μου και σε φιλοξένησα. Ελπίζω ο κόσμος να άκουσε και μία διαφορετική άποψη. Οποιοδήποτε ενδιαφέρεται μπορεί να αναζητήσει και την Αφροδίτη αλλά και τη Φωνή Λογική στα social media. Αφροδίτη, ο λόγος σε σένα να πεις μερικά λόγια ακόμα στον κόσμο για να κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την φιλοξενία σου. Θα ήταν χαρά μου όλοι όσοι μας παρακολουθούν να παραβρεθούν στην εκδήλωση, στην προεκλογική ομιλία στις 20 Δεκεμβρίου, μεθαύριο δηλαδή, στο ξενοδοχείο Αμαλία, στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα στη στάση Σύνταγμα, στις 7 η ώρα. Σας περιμένω όλους εκεί. Θα ήταν χαρά μου και εσύ να έρθεις, Βασίλη, αλλά γνωρίζω ότι είσαι μακριά. Θα ήταν όμως χαρά μου να παραβρεθείς και σίγουρα θα ακούσετε όλα όσα χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας, το όραμά μας. Γι' αυτό το λόγο σας περιμένω όλους και όλους εκεί. Βέβαια, έχουμε και τα social μας. Μπορεί να μας βρει κάποιος και στα social της Φωνής Λογικής, πατώντας Φωνή Λογικής είτε στο Facebook, είτε στο Instagram, είτε στο TikTok και στα προσωπικά μου social, στο Αφροδίτη Λατινοπούλου σε όλες τις πλατφόρμες και στο φωνήλογικής.gr που καλώ τον κόσμο να μπει και να γραφτεί μέλος και να στηρίξει ενεργά την προσπάθειά μας. Καλή συνέχεια, Αφροδίτη. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλή συνέχεια σε όλους.